Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ένας αιώνας πια και περισσότερο πέρασε από τη μικρασιατική καταστροφή και το βίαιο, το βάρβαρο ξεριζωμό των Ελλήνων του Πόντου, αλλά και άλλων μειονοτήτων από τις περιοχές του εύξηνου Πόντου. Είχε βέβαια προηγηθεί η μικρασιατική εκστρατεία, ένα αναπόσπαστο και οργανικό κομμάτι του πρώτου παγκοσμίου υπεριαλιστικού πολέμου, και των ενδοϊμπεριαλιστικών συγκρούσεων για εκείνη την αναδιανομή των εδαφών, των αγορών και των σφαιρών επιρροής. Τότε είναι και η εποχή όπου διαμορφώνονται και αναπτύσσονται τα εθνικά αστικά κράτη των Νότιων Σλάβων, των Αρμενίων, των Αράβων, των Τούρκων και όλα αυτά μέσα σε συνθήκες αποσύνθεσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αποσύνθεση η οποία εξελισσόταν βεβαίως με την άμεση ανάμιξη των ισχυρών καπιταλιστικών χωρών της Ευρώπης εκείνου του καιρού. Μέσα στη δίνη αυτής της διαδικασίας διαμόρφωσης έθνους κράτους από την τουρκική αστική τάξη υπήρξαν άμεσες καταστροφικές συνέπειες και διωγμή των εθνικών μειονοτήτων ανάμεσά τους και της ελληνικής ποντιακής μειονότητας αλλά και άλλων πληθυσμών της Θράκης και της Μικράς Ασίας. Τους διωγμούς και τα βάσανα τα υπέστησαν κατά κύριο λόγο οι άνθρωποι του λαού, η φτωχολογιά, καθώς χρησιμοποιήθηκαν ερήμην τους για άλλους σκοπούς. Οι Έλληνες του Πόντου, όμως, δεν είχαν απέναντί τους γενικά και αφηρημένα τους Τούρκους. Είχαν πριν απ' όλα την τουρκική αστική τάξη, η οποία με το αιματοκύλισμα ήθελε να εκτοπίσει το ανταγωνιστικό προς αυτήν ελληνικό κεφάλαιο. Απέναντί τους όμως είχαν και την ελληνική αστική τάξη, η οποία αδίστακτα χρησιμοποίησε τους πληθυσμούς στον Πόντο ως αντιπερισπασμό και ως μέσο πίεσης για τα δικά της συμφέροντα, εγκαταλείποντάς τους την τελευταία στιγμή στην τύχη τους. Το αποτέλεσμα των πολιτικών αυτών των αστικών τάξεων και των δύο χωρών είναι γνωστό. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χάθηκαν και περίπου 1,5 εκατομμύριο ψυχές πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. Η οικονομική κατάσταση αυτών των προσφυγικών μαζών και οι συνθήκες διαβίωσής τους υπήρξαν άθλιες. Ενώ οι επιθέσεις ενάντια στους πρόσφυγες δεν υπήρξαν μόνο φραστικές, τουρκόσπορους τους αποκαλούσαν τότε, καθώς σε πολλές περιπτώσεις έλαβαν και τη μορφή της φυσικής βίας. Ονομάζονται λεφούσι, χαρακτηρίζονται Τούρκοι και απειλούνται με εξόντωσιν, γράφει η Ακρόπολης της εποχής εκείνης. Τέτοια και τόσο αποκαλυπτική ήταν η στάση των λεγόμενων πατριωτών και εθνικοφρόνων της εποχής εκείνης απέναντι στους πρόσφυγες και είναι ιστορική ανέδεια, είναι πρόκληση ο ίδιος ιδεολογικός χώρος σήμερα να επιχειρεί να καπηλευθεί τα γνήσια αισθήματα του ποντιακού ελληνισμού. Το ΚΚΕ έδωσε και τότε μια τιτάνια μάχη, καταγγέλλοντας τις ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές που ήθελε να επιβάλλει τότε ο αστικός κόσμος ανάμεσα στους πρόσφυγες και στους ντόπιους εργαζόμενους στη λογική τη γνωστή του διέρη και βασίλευε. Έγραφε ο ριζοσπάστης στις 7 του Σεπτέμβρη του 1929. «Η Ελλάδα δεν διαιρείται σε ντόπιους και πρόσφυγες. Η Ελλάδα διαιρείται σε πλούσιους και φτωχούς. Και ο καθένας πρέπει να διαλέξει μεταξύ του πλούσιου πρόσφυγα που συνδυάζεται με τον πλούσιο ντόπιο και του φτωχού πρόσφυγα που σύντροφό του θα έχει το φτωχό ντόπιο εργάτη ή αγρότη». Οι πρόσφυγες λοιπόν για δεκαετίες βίωσαν τη φτώχεια και τον κατατρεγμό καθώς και την ταξική εκμετάλλευση ως μια τεράστια δεξαμενή φθηνού εργατικού δυναμικού στην υπηρεσία πάντα των κερδών των καπιταλιστών. Ίδια ταξική πολιτική και αντιμετώπιση και τότε
και τώρα. Και σήμερα η υπεριαλιστική τάξη πραγμάτων, στην οποία συμμετέχουν πρόθυμα όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις και όλα τα αστικά κόμματα βεβαίως, συνεχίζει να υποδαυλίζει τις φωτιές του πολέμου στην περιοχή της Ευρασίας. Η υπεριαλιστική σύγκρουση και το αιματοκύλισμα που γίνεται με θύμα το λαό της Ουκρανίας το δείχνει. Το συμπέρασμα λοιπόν για τα λαϊκά στρώματα είναι ολοφάνερο και το μάθημα διαχρονικό για τον επιζήμιο, για το λαό πάντα επιζήμιο, χαρακτήρα των οποιονδήποτε υπεριαλιστικών συμμαχιών επιλέγει κάθε φορά η αστική τάξη για τα δικά της συμφέροντα, καθώς αποδεικνύεται συνεχώς το πόσο καταστροφικό είναι για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα να εναποθέτουν τις τύχες τους και την ασφάλειά τους στους ισχυρούς συμμάχους της εγχώριας αστικής τους τάξης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας όλα αυτά τα χρόνια στηρίζει σταθερά κάθε δίκαιη διεκδίκηση του οργανωμένου ποντιακού κινήματος, όπως και όλες τις διεκδικήσεις του λαού κόντρα στις επιλογές των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στεκόμαστε στο πλευρό των χιλιάδων ομογενών που ύστερα από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την καπιταλιστική παλινόρθωση εγκαταστάθηκαν στη χώρα μας και συνεχίζουν ακόμα και μετά από τόσα χρόνια να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα αποκατάστασης. Θεωρούμε ότι οφείλει να αναδειχθεί και να στηριχθεί από το ελληνικό κράτος η πολιτιστική, η πνευματική δραστηριότητα των ποντίων όλων των γενεών. Και κλείνοντας, επαναβεβαιώνουμε και από το βήμα αυτό ότι είμαστε σταθερά στο πλευρό των ποντιακών οργανώσεων και συλλόγων και στηρίζουμε τόσο στο Εθνικό Κοινοβούλιο εδώ, όσο και στο Ευρωκοινοβούλιο, όλες τις προσπάθειες που κάνουν για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Ευχαριστώ.